ασφαλιστικό, νέο μισθολόγιο, αλλά και ελαστικές μορφές απασχόλησης, τα σοβαρότερα προβλήματα και ταυτόχρονα αιτήματα για τους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Καθιερωμένη συναισθίαση από το Σύλλογο Εργαζομένων του Δήμου Αρταίων, όπου εκεί ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων του ΟΤΑ αναφέρθηκε στα σύγχρονα προβλήματα. Ωστόσο, ο Δήμαρχος Αρταίων Παναγιώτης Οικονομίδης, στην ομιλία του στο σύντομο χαιρετισμό του, είχε καθαρά πολιτικά χαρακτηριστικά. Σε αγωνιστική εγρήγορση κάλεσε τους εργαζόμενους στο Δήμο Αρταίων ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Θέμης Μπαλασόπουλος, μιλώντας στην ετήσια συναισθίαση του Σωματείου. Το ασφαλιστικό και οι ελαστικές μορφές απασχόλησης μπαίνουν πολύ ψηλά στην ατζέντα των εργαζόμενων. Το 2008 θα πρέπει να είναι δημιουργικό, ευτυχισμένο και ελληνικό για όλους μας. Εγώ λέω, αν χρειαστεί, θα είναι και αγωνιστικό, και από ό,τι φαίνεται θα είναι αγωνιστικό, γιατί τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας είναι πάρα πολλά και σοβαρά. Τα είπε ο πρόεδρος. Θεωρώ όμως υποχρέωσή μου να πω τρία πράγματα. Βλέπετε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται θέλουν να μας απομακρύνουν από τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν εργαζόμενοι, να μας πουν μία για το Σαφόπουλο, την άλλη για τα 5 εκατομμύρια ευρώ, λες και είναι πασατέμπος και τα μεταφέρουν, και εμείς σαν εργαζόμενοι τέτοια ποσά δεν πρόκειται να πάρουμε σε όλο τον εργασιακό μας βίο. Και βέβαια τώρα τελευταία βλέπουμε ότι ξαφνικά σήμερα το κέντρο της Αθήνας πήρε φωτιά, χωρίς κάποιοι να μπορούν να αποτρέψουν μια ομάδα κουκουλοφόρων ή μια ομάδα εθνικιστών στο να ανάψουν φωτιά στην Αθήνα. Όταν εμείς πάμε στο Υπουργείο να κάνουμε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας, είναι για κάθε έναν εργαζόμενο τρεις αστυφύλακες και ξέρουν ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Αυτό δείχνει το πού θέλουν να μας οδηγήσουν.